Φέτος λοιπόν γίνατε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς εξέλιξης. Κάθε τι που συμβαίνει πλέον μας, ο άνθρωπος το επεξεργάζεται μέσα στο μυαλό του και μέσα στην ψυχή του. Οι ενήλικες έχουν την εμπειρία να αποδέχονται την αλλαγή πιο συγκροτημένα. Η νεολαία μας όμως, τα παιδιά μας, δέχεται την αλλαγή σαν να δουλεύονται σαν κύμα που ξεσπά στην προκυμαία. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτής της ακαδημαϊκής χρονιάς σας γεννήθηκαν αγαπημένα παιδιά ίσως περισσότερα ερωτήματα από αυτά που μητέρη απαντήθηκαν. Είναι σίγουρα μια τεκμηρία αυτή που ζούμε, την οποία όμως θα δαμάσετε, είμαι σίγουρος, με τα εφόδια που έχετε πάρει από το σχολείο σας, από την οικογένειά σας, από την εκκλησία σας. Έκλεισε η πόρτα του σχολείου σε βασιλότητα, αλλά μόλις άνοιξε για αυτά τα παιδιά το παράθυρο στον κόσμο. Για τη δική σας γενιά, αγαπημένα παιδιά, το παράθυρο είναι μεγάλο, με μια βαθιά προοπτική. Αυτό το γεγονός στην αρχή φαίνεται λίγο χαοτικό, αλλά ταυτόχρονα και συναρπαστικό στην αρχή της ζωής σας. Σήμερα, αγαπημένα παιδιά, έχετε περισσότερα εφόδια να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις σε σχέση με εμάς, τη γενιά μας, τη γενιά των γονιών σας. Έχετε μπροστά σας τεχνολογικά οχήματα. Τρέχετε με ιδιότητα χείλητα. Εκμυδενίζετε αποστάσεις. Κάνετε πράγματα που για τους παππούδες σας, που είναι πολύ περίπου για εσάς, δεν μπορούσαν να καταστούν ακόμα και τους γονείς σας. Μιλώντας ως ένας άνθρωπος που έρχεται από την Ελλάδα, και μιλάω από την Ελλάδα, σας προτρέπω το εξής, αγαπητοί. Δείτε τη μεταμόρφωση και αγκαλιάστε την σε όλη τη συνέχεια. Το τι σημαίνει η Ελλάδα είναι πλέον μια εμπειρία για εσάς το μέλλον. Δεν υπάρχει απόσταση. Ούτε γεωγραφική, ούτε συναισθηματική. Στο μέλλον, και αυτό είναι πραγματικό που έχει σήμερα, μπορεί να δουλεύετε σε κάποια αμερικανική εταιρεία από ένα ελληνικό μισθό. Ποια σκεφτείτε την εικόνα. Μπορείτε να γίνετε η αυριανή σύμβουλη κυβερνήσεων, όπως τώρα κάπου κάποιοι άλλοι από την Αμερικανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η πρόκληση για τη γενιά σας δεν είναι αν θα μπορέσετε να έρθετε πιο κοντά στην πατρίδα μας στην Ελλάδα, αλλά αν θα το θελήσετε. Σας προτείνω λοιπόν μια άλλη ως ευκαιρία για την Ελληνική Αντιμαρτία. Του χρόνου, ας πούμε κάτι πιο αισιόδοξο από την πανδημία που θα γνωρίσει. Του χρόνου, όταν θα είστε φοιτητές, η Ελλάδα θα γιορτάζει 200 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. 200 χρόνια σύγχρονη ιστορία. Έχει συσταθεί μια επιτροπή στην Ελλάδα, Ελλάδα 2021-2021, που αναλαμβάνει να κάνει τους τεχνικούς εορτασμούς. Τα ελληνόπουλα της Αμερικής, εσείς, έχετε φωνή και μακάρι οι ωραίες ιδέες σας, οι υπέροχες σκέψεις σας, όλη αυτή η μόρφωση και η παιδεία που πήρατε από το σχολείο σας, να είναι αυτές που θα σας κάνουν να διατυπώσετε τις σκέψεις σας και τις προτάσεις σας για να γιορτάσουμε όλοι μαζί πρώτα. Αγαπητά παιδιά, η Ελλάδα, για την οποία είμαστε όλοι περήφανοι, είναι ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμηθείτε ότι από το αυτό σας έχετε το δικαίωμα να ψηφίζετε όχι στην Αμερική, όσο και στην Ευρώπη. Μεγάλη κατάκτηση. Είναι δύο υπερμεγέθη συστήματα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, με κοινό κορμό αξιών. Το ένα σύστημα μπορεί να διδάξει το άλλο. Και μπορεί να δημόσει πολύ το άθλημα. Εσείς
κοινωνία, όπως είναι ο διάλογος, το επιχείρημα, η πειθό. Συγχαρητήρια λοιπόν στους γονείς σας, συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς σας, συγχαρητήρια στους παππούδες και στις γιαγιάδες, γιατί η ελληνική οικογένεια παραμένει δυνατή. Έπαινος μεγάλος στους δασκάλους σας, από το επιδιαγωγείο μέχρι σήμερα, γι' αυτό που καταφέρετε. Και σε εσάς τους μαθητές, καλή τύχη, σε εσάς τους τολμηρούς που θα κληθείτε να εφαρμόσετε όλα αυτά στην πράξη. Τη στολμώσιμη τύχη ξύμπορος η προφητηρίδης. Η τύχη λοιπόν, σεβασμιότητα, βοηθάει τους τολμηρούς. Αλλά μην τα αφήσετε όλα πάνω στην πέρα τύχη, έτσι. Εδώ ταιριάζεται το συναφινά τυχή αλληλή. Έργια λοιπόν σε όλους σας, συγχαρητήρια, υγεία, φώτιση και καλή πρόοδο. Μια βάναυση συμβολική πρόκληση από την πλευρά της τοπικής κυβέρνησης, από την πλευρά του Πρόεδρου. Μιλάμε για μια δεδήλωση, μιλάμε για μια ιεροσυλία του Παγκοσμίου Συμβόλου της Ορθοδοξίας. Μιλάμε για προσβολή στον ελληνισμό και στην Ορθοδοξία. Μιλάμε για προσβολή στον οικουμενικό πολιτισμό, στον πολιτισμένο κόσμο. Μιλάμε για προσβολή στη Δύση, στην Ευρώπη, στη χριστιανοσύνη, στις αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται ο πολιτισμό μας. Ο Βάδης επαναλαμβάνεται ότι ήταν στρατηγική επιλογή του Ερντογάν να θέσει την Τουρκία εκτός του βορείου της Δύσης, εκτός του βορείου του πολιτισμένου κόσμου. Και